Ετοιμάζουν βαλίτσες οι Κρητικοί για να χαλαρώσουν έστω και για λίγες ημέρες τον αγαπημένο τους προορισμό εν ώψη του τριημέρου του 15 Αυγούστου. Πολλοί θα κινηθούν οδικώς προς την ενδοχώρα ή τα τουριστικά θέρετρα του νησιού και αυξημένοι θα είναι οι έλεγχοι της τροχέας για να αποφευχθούν δυσάρεστα απρόοπτα. Μία εκτίμηση είναι ότι αυτό το μήνα, αυτή την τρέχουσα περίοδο, ο πληθυσμός στο νομό Ηρακλείου αγγίζει κοντά το 1 εκατομμύριο με τουρίστες και μόνιμους επισκέπτες. Άλλη μια παράμετρο η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν υπάρχει καν αμάξι για ενοικίαση από τις εταιρείες ενοικιαζόμενων οχημάτων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης είναι πάρα πολύ μεγάλος. Με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα σε σχεδόν ημερήσια διάταξη, οι χρυσοί κανόνες οδικής συμπεριφοράς θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλητα. Στόχος της τροχαίας είναι όλοι όσοι ξεκινήσουν για τον προορισμό τους να επιστρέψουν πίσω με ασφάλεια στους δικούς τους ανθρώπους. Εννοείται, πρέπει να προσέχουμε γιατί με αυτά που γίνονται δεν τρέχουνε. Είναι απαράδεκτο. Εγώ έχω εδώ έτσι σοχικό, θα τους ακούω από πέναντι. Δηλαδή είμαι στο σπίτι, κοιμάμαι και ακούω το πάνω κάτω. Να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μην αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες, να μην κάνουμε αντικανονικά προσπεράσματα, όχι στην κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση. Σκεφτείτε ότι καθυστέρηση κατά ένα δευτερόλεπτο που μπορεί να συμβεί, καθυστέρηση στην τροχοπέδηση κατά ένα δευτερόλεπτο που μπορεί να συμβεί εάν έχουμε καταναλώσει ακόμα και μικρές ποσότητες αλκοόλ ή όταν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο. Άνδρες και γυναίκες της τροχαίας μοίρασαν φυλάδια και αλκοολόμετρα στους οδηγούς των κόμβο των αθανάτων. Πριν πιάσουν το τιμόνι, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι μπορούν να οδηγήσουν και δεν έχουν πιει περισσότερα ποτηράκια από τα επιτρεπόμενα. Θα σας δώσουμε είναι ένα αλκοολόμετρο μιας χρήσης, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε που βγείτε με την παρέα σας και έχει πιει κάποιος, ώστε να βάλετε να ορίσετε τον οδηγό της παρέας. Αλκοολόμετρο. Σκέφτεστε να το χρησιμοποιήσετε τις επόμενες μέρες για ασφάλεια? Βεβαίως, πάνω απ' όλα για ασφάλεια. Μας μοίραζε τροχαίο ότι θα το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν είμαι πότης. Δεν πίνετε? Όχι. Και πού θα πάτε για 15 Αύγουστο? Θα δούμε. Με δεδομένο ότι στους δρόμους της Κρήτης παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων, η τροχαία ζητά όλοι να έχουν το νου τους στο τιμόνι για ένα ανέμακτο τρίμερο.